θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες, παρόλο που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Περπάταγα με τα τέσσερα, με φορτώνουν που λες ένα τζιπ για το γενίκουλε. Ήξερα ότι πάω για θάνατο, μου το είχαν πει σε όλους τους τόνους στην ασφάλεια. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι, σαν είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι, είχαν σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέρες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Λες ότι πας να πεθάνεις για αυτούς. Ποιος σε ξέρει? Τους βλέπεις, κάνουν τα ψώνια τους. Θα πάνε σπίτι τους αύριο, στα Βαποράκια, Περαία, Μπαξέ, Αρέτσου. Θάλασσα, παιχνίδι, κορίτσια. Ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Και όταν βγήκατε και τελείωσαν όλα αυτά, το 73, και βγήκατε έξω, όπως έχετε πει εσείς, ανεπάγγελτος, επαγγελματίας φυλακισμένος. Γεια. Και είδατε τι κατάσταση έχετε να αντιμετωπίσετε μπροστά σας. Τι κάνατε, τι αισθανθήκατε, πώς ήσασταν? Απλώς πήρα τη μεγάλη απόφαση και είπα ότι θα πάψω να είμαι επαγγελματίας επαναστάτης, διότι θα γινόμουν επαγγελματίας πολιτικός, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και επαγγελματίας φυλακισμένος. Τι να κάνω, λέω. Καιρός είναι να μπω σε αυτή την κοινωνία μέσα, την οποία θέλω να ανατρέψω, να δουλέψω, να δω τι διάλογο είναι αυτή η κοινωνία που θέλω να ανατρέψω τελικά. Και μόλις βγήκα την επόμενη μέρα, πήγα και έπιασα δουλειά. Δεν είχαμε και τι. Δούλευε η Ρινιό, ευτυχώς έκανε κάτι μαθήματα εκεί πέρα. Είχε βγει την εξορία, διότι και η Ρινιό ήταν εξορία. Εγώ στη φυλακή, η Ρινιό εξορία. Πότε είχατε γνωριστεί? Μόλις βγήκα από την εξορία. Έκλεισε ο Αϊστράτης του 63, ας πούμε. Η Ρινιό σπούδαζε, ήταν φοιτήτρια ακόμα. Και ήταν έτσι κάρμα, πώς το λένε. Καρμικό. Καρμικό ήταν. Βρεθήκαμε έτσι. Χθες κλείσαμε 46 χρόνια παντρεμένοι. Παντρεμένοι. Να με. Καταδικάζετε το γάμο και παντρευτήκατε. Τι να κάνω, το κόμμα μας έλεγε τι θα γίνει. Άμα δεν παντρευτείτε, θα πιάσουν για πορνεία. Ό,τι θα έγινε η ασφάλεια. Δηλαδή τώρα μπορούσατε. Από την άλλη μεριά, εάν θα πήγαινα εγώ φυλακή, δεν θα είχε δικαίωμα να έρθει να με δει. Για πρακτικούς λόγους το κάνατε. Γιατί. Δηλαδή αν μπορούσατε τώρα να ξαναπαντρευτείτε. Δεν ήθελα να παντρευτώ με τίποτα. Ειρηνία, όχι εγώ. Δηλαδή εγώ ήμουν πιο παραδοσιακός και δογματικός. Ήμουν δογμάδα και εγώ χουμπιζιλί, μην το συζητάμε. Άιντε. Αλλά ήμουν τρυφερός, καλός και εντάξει άνθρωπος να πούμε. Πέρασε πολλά δίπλα σας αυτή η γυναίκα. Πέρασε πολλές αγωνίες. Ειρηνιό. Ναι. Α, βέβαια. Αγωνίες, στεναχώριες. Ναι. Να σας παίρνουν και να μην ξέρει αν θα σας ξαναδεί την επόμενη μέρα. Ναι. Όταν την κοιτάτε αυτή τη γυναίκα, τη σύντροφό σας, τι βλέπετε? Ρινιό. Δεν υπάρχει πιο πλούσια και πιο γεμάτη λέξη. Ρινιό. Τα λέει όλα. Είναι αυτό το που λένε το συνηθισμένο. Μπορεί να είναι και πολύ ουσιαστικό κάποιες φορές βέβαια. Ότι κοιτάω τον άλλον και βλέπω το άλλο μου μισό. Όχι. Είναι αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι είμαστε δυο διαφορετικοί και είμαστε μαζί. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, συγκρούεται. Δεν σταματήσατε τη Δευτέρα Δημοτικού, αυτό εννοείται. Ναι, αγάπη μου, αλλά την πρώτη παράγραφο που ανάγνωσα σε ένα κομμάτι από εφημερίδα που μας τυλίγαν τα τρόφιμα στη φυλακή, και όταν διάβασα την πρώτη παράγραφο, στην αρχή με τη βοήθεια βέβαια και των παιδιών που ήταν εκεί, του Μακαρίτου, του Μανώλη, του Αναγνωστάκη, του μεγάλου ποιητή μας, τρελάθηκαν. Από τη στιγμή που απομυθοποίησα δύο σειρές γράμματα και κατάλαβα τι λένε, από εκεί δεν σταμάτησα να διαβάζω όπου βρισκόμουν. Δεν πάνε να μας απαγορεύαν τα βιβλία, δεν μας απαγορεύαν τα πάντα. Έμαθα να γράφω και να διαβάζω, να πούμε, και από εκεί και πέρα.
γλώσσα, αγαπητέ μου, όπως και το συναίσθημα και οι ευγενικές χειρονομίες, είναι τα μόνα που μας απόμειναν για να ξαναβρούμε τη φαντασία μας, τη δυνατότητα να ξαναονειρευτούμε, τη δυνατότητα της ατομικής μας ελευθερίας και ευθύνης. Γι' αυτό βάλανε και τη γλώσσα στον προκρούστη. Και από πολυσήμαντη ανθρώπινη λειτουργία προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε απλό παραγωγικό εργαλείο. Μέσα από την απλούστευση σιγά σιγά καταργούν το ζωντανό κυκλοφοριακό σύστημα της γλώσσας, όπου οι λέξεις είναι εκδηλώσεις του πνεύματος, του συναισθήματος και της συγκίνησης. Και στη θέση τους, τάχα για οικονομία, κατασκευάζουν έτοιμα σχήματα και συνθήματα που απονευρώνουν τη σκέψη, σκοτώνουν τη φαντασία, χαλαρώνουν μέχρι να εξαφανίσουν τη σχέση μεταξύ σκέψης και συναισθήματος. Έτσι η γλώσσα πάβει να είναι έκρηξη, τσακμάκισμα σκέψης και συναισθήματος. Πάβει να είναι επικίνδυνη για την εξουσία και το σύστημα. Είναι το άλλο σκέλος της υποταγής, ψιλοδουλεμένο μέσα από πείρα αιώνων όλων των εξουσιών, και είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα εφευρήματα της σύγχρονης εξουσίας, γιατί σκοπεύει να νεκρώσει αυτό το θαυμάσιο δώρο που λέγεται μυαλό, για να μας μετατρέψουν από ελεύθερους ανθρώπους σε αντικείμενα παραγωγής και κατανάλωσης υλικών αγαθών, από ελεύθερους πολίτες σε ενεργούμενα, από δημιουργούς σε θεατές, από ερωτικούς ανθρώπους σε πολεμιστές. Είμαι ευτυχής διότι δεν υπέστην τη δουλεία της παιδείας. Καμιά εξουσία. Διάβαζα από εκεί και πέρα ό,τι μου άρεσε, ό,τι γούστερνα, ό,τι κινούσε, ας πούμε, την προσοχή μου κλπ. Ό,τι ήθελα να διαβάζω. Κανένα δεν με υποχρεώσε να διαβάζω κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό ήταν. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, τους ευτυχισμένους. Γι' αυτό είπα, αναλφάβητος, γιατί το λέω. Δηλαδή, εγώ αν είχα ένα παιδί, δεν το στείλω σχολείο. Γιατί να το στείλω σχολείο. Γιατί να το στείλω. Να το παραδώσω σε μια ανέραστη δασκάλα ή σε έναν βλάκα δάσκαλο. Γιατί. Μόνος μου να το μάθω. Και τα ώρα της ευθύνης του, τα ώρα της ελευθερίας του, ας πούμε, την ομορφιά που έχει η ζωή κλπ. Την παιδεία. Να το δει να διαβάσει, να το. Ανοίξω τα βιβλία, ας πούμε, μπροστά να διαβάσει. Να διαβάσει λογοτεχνία, να διαβάσει ποίηση. Τι κάνετε τα παιδιά. Σας έλειψε αυτό, το ότι δεν έχετε παιδιά. Πότε εδώ τραβιόμασταν, πότε εκεί, πότε να κάναμε παιδιά. Προλάβαμε. Σας λείπει. Να σου πω. Βλέπω φίλους μου που έχουν παιδιά και είναι πιο δυστυχισμένοι από μένα. Με ποια έννοια. Διότι τα τσουχλάνια τους λένε οι γέροι. Ρε, ελάτε, ρε, Πάσχα να περάσουμε μαζί. Όχι, εμείς θα πάμε τώρα στην Σιγκαπούρη, ξέρω εγώ. Είστε πολύ παραδοσιακός. Γιατί από τη στιγμή που κάνεις ένα παιδί δεν μπορείς να το φυλακίσεις. Τότε τι το κάνεις. Είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, δεν είναι. Τότε γιατί άλλο να το κάνεις. Δεν το βρούμε όλοι. Γιατί να είναι δυστυχισμένος στον κόσμο. Γιατί να το κάνω. Γιατί να είναι δυστυχισμένος στον κόσμο. Γιατί. Ξέρεις πολλά παιδιά να είναι ευτυχισμένα στον κόσμο. Φέρνουμε παιδιά στον κόσμο. Πόσα εκατομμύρια τώρα θα. Πόσα εκατομμύρια Έλληνες τώρα θα ζήσουν στα όρια της φτώχειας. Τα παιδιά που έχουν. Και όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο πιο πολλά παιδιά έχεις. Λοιπόν, γιατί αυτό. Τα παιδάκια. Γίνεται. Γιατί γίνεται για μένα ρωτάς τρία. Τι να σου πω τώρα. Λόγω. Υπάρχει και η άλλη άποψη. Και αυτοί που έχουν άνεση μπορεί να κάνουν παιδιά. Όχι. Διότι ο φτωχός δεν το λογαριάζει. Αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει ακόμα την οικογένεια. Θέλει να έχει τα βαντούρια γύρω-γύρω να πω. Θέλει να έχει πλασματάκια γύρω-γύρω να πω. Οι πλούσιοι πια παίρνουν σκυλιά. Ή αυτοί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ή κροκόδηλος να πω. Ξέρω εγώ τι παίρνουν στα σπίτια.